Ποιος είναι εγωνιζόμενος? Δείξε μας. Κέβιν Μυραλάς, Κέβιν Μυραλάς, Κέβιν Μυραλάις, Ιτάκης Μυραλάις. Συγγνώμη, και εγώ έχω επιθέρω νομονιά, την άλλη και πρότεινα. Γιατί ποιος σου είπε καλά εσύ ρε. Πάντα. Επειδή εμείς είμαστε ένα κομπλεξί, κύριε Μπαρά, έχουμε 28 προαθλήματα, 29 αποκλεμμένο. Ακριβώς. Εντάξει. Εμείς το πιστεύουμε. 31 στα 31, εμείς το πιστεύουμε. Που το χάσε τον νου του και σύνουν του ρεπαρόφυλλα και νόμιζε βάει από τους ίδιους. Έχεις δωρεάν υπηρεσίες. Έχουμε δικό μας τρελό γιατρό. Πόμμα σε έκαμε καλά ως τώρα. Θέλω να μας αναλύσεις την πορεία του Απόλλωνα μέχρι σήμερα σαν Μιλέγκο. Εντάξει, Απόλλω, πες ο Ρουμπάδα. Τώρα ξεκίνησε πολύ καλά. Και εγώ θα είμαι μία από τις γυναίκες που θα συμμετέχουν στην οπαδική ψυχανάλυση φέτος. Ήρθαμε κανένας πιο πολλούς και παραπάνω στον γάμο Διοκλή και έκαναν το θέμα ότι είμαι από τον Μπεκρή και γίνηκα στα γόρτσο μισού. Έπιαμε ένα κρυφτιά μου και έπια την επομένη Λάρνακα. Και την νύχτα εγώ επαιτούσα, πήγαινε να Βαρκελόνη. Εγώ να ζητώ σε επαιτούσα μετά. Νιώθω αγχωμένος. Εντάξει, δεν απαθείς τίποτα. Γεια σας. Δεν ξέρω, νιώθω ότι η πρώτη φορά φτιανώ στο γυαλί. Φέτος είναι η πρώτη ρε, πάμε να δούμε να είναι. Να μου κάνετε, είστε καλά. Λοξάς. Καλώς ορίσετε. Καλώς σας ήβρα. Παδική ψυχανάλυση, επεισόδιο 2. Να πιάμε ήταν που θέλεις να με. Season 2, season 2. Season 2. Να που είπα. Επεισόδιο 2, season 2. Αφού είπα σας, είμαι αγχωμένος. Season 2, επεισόδιο 1, παδική ψυχανάλυση. Άντε και αρχίσαμε. Άντε και αρχίσαμε. Πέτε εδώ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Που το πιέζω. Ω, Σκεύος. Γεια σου, Σκεύο μου. Καλώς σας βρήκα και εγώ, παιδιά. Φέτος είμαι και εγώ μαζί σας στη ψυχανάλυση. Δεν χρειαστούμε που τα καλά και φέτος. Ο Σκεύος μας θα αντικαταστήσει στα περισσότερα επεισόδια τον Νεοκλίν. Γιατί ο Νεοκλής τόσο... Επαντρεύτη. Εκτός τον επαντρεύτηκε, τόσο professional είναι, που πλέον διδάσκει σε πανεπιστήμιο Δευτέραν, Τρίτη, Τετάρτη βράδυ. Να μην πούμε το πανεπιστήμιο είναι σωστό, αλλά καταλάβαν τον ότι είναι τόσο professional που τελικά έκαναν τον και καθηγητή. Άρα θα μπορεί να μας κάνει support τόσο πολλά. Αλλά ο Ανδρέας Οθανασίου που μας πρότεινε το Σκεύο, το φίλο του Σκεύο, ο οποίος άκουσα πριν ότι είχε πεθερόν ομονιάτη, είπαμε ότι είναι εκπληκτικός. Είναι κλασική περίπτωση ψυχαναλύσης ο Σκεύος. Πέμας τα Σκεύο. Πέμας κάτι για σένα. Συγγνώμη και εγώ έχω πεθερόν ομονιάτη, αλλά και πρότεινε. Γιατί ποιος σου είπε καλά εσύ ρε. Συγγνώμη σε εμείς ακολουθήσεις μας ομονιάτες, πάμε τα καλά. Κράτα σου πω, κράτα από μια. Καλησπέρα σας. Μέντε όλα λες, έτσι να μιλάς και ώρες εγώ. Όχι ρε, θα μιλάς και ώρες, μην το φάσεις. Για φέτος έχουμε το δικαίωμα να λεγόμαστε πρωταθλητές. Δικαιούς. Μάλιστα. Καλησπέρα σας, ελπίζω να πάμε καλά τη χρονιά. Είναι μια δύσκολη χρονιά η αλήθεια είναι. Όπως τη βλέπω και να χρειαστούμε πολύ ψυχανάλυση. Διότι θα είναι όντως ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Ας, Ιάκωβε μου. Έλα, καλησπέρα, Λεβέντη μου. Καλησπέρα, καλώς σας ήβραμε. Είσαι καλά. Επιτέλους. Πίσω σε τούτο που μας άρεσε τόσο πολύ να πέσεις να κάνουμε. Έλα να σύγεσαι ένα από τα μηνύματα. Εντάξει, να μου αγαπούμε, ζητά μας ο κόσμος. Κάθε μέρα τηλέφωνο ο Πατήγης. Ω, τώρα και πιάνουμε τηλέφωνο, στέλνουμε μηνύματα, να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε. Είχε ένα δικό. Είσαι ένα δικό. Σε καλά, Ιάκωβε μου. Μια χαρά, δόξα. Ευχαριστήσω τον κόσμο. Σιγά, σιγά, να τα πούμε. Ο ένας, ο Μπούφος, ο οποίος, μην του το πείτε, θέλει να αρχίσει για να κάνει είσοδο γιατί είναι πρώτος. Κάμε το ότι δεν το ξέρετε. Ο δεύτερος είναι ο Πιλαδάκης, ο οποίος ξεκίνησε να έρθει από σπίτι, εσώνωσε τον καφέ μες στα αυτιόν πάνω, το έκαμε τη φανέλα να χρηστεί και στράφηκε στη Λαγατάμια να αλλάξει φανέλα. Συγγνώμη, στα γενέθλια της ΑΕΛ, εσώνωσε τον καφέ, πας στη φαρελό. Αν έχει καμιά τάτσου, αν πειραζεί, λάλη μου, ρε φιλάλη μου, έφυγε το καπάζι, λάλη μου, και γίνει άχρηστο. Πολύμνιος ή Σοκράτης, ποιος θέλει να μας πει καλή ημέρα, καλησπέρα. Ας πει ο Σοκράτης που νίκησε προχτές στο φιλικό παιχνίδι με την... Α, τα κέψα.
Να πω εγώ, φίλε, καταρχάς ότι έχω και εγώ πεθερόν παφίτη. Με την Μπάφο, ρε φίλε. Ούλοι έχουν πεθερόν ομονιάτη από η λίστα. Εγώ έχω πεθερόν με Μπάφο, ρε κουμπάρε. Πολύ είναι και με Μπάφο. Ήταν πάντα. Εμπαφίτης. Α, ήταν Μπάφο. Μπράβο το αυτό. Ξέρω πολύ να το γνωρίζω αυτό. Καλώς ο Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εσάς φοβόμαστε ρε. Φοβόμαστε κανέναν, οπότε το Αποέλ είναι τζαμέ. Και ήθελα να ρωτήσω αν ο φίλος μας είναι ο Κλής, ένα anchor management που διδασκεί, για να πάρω το Σαβίντο. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω. Όπου θέλεις να το ρωτήσουμε, θα δείτε σε λίγο τον Νεοκλή με άλλον τρόπο. Λοιπόν, πολύ μνήμα μου, πάνε σαν καλησπέρα. Καλησπέρα. Πράγματι, νιώθουμε έτσι όπως τους μαθητές του Δημοτικού που πάσαν πρώτη φορά στο σχολείο. Τον το podcast το δεύτερο, στη δεύτερη σεζόν. Έβαλε μου τον Πατή δίπλα μου. Θα είμαι ηρέμος σήμερα. Θα είμαι προκλητικό. Και άλλη λεφτά μου είναι στη λήξη. Να είμαι ιδιαίτερα. Περιμένετε. Πριν να έρθει ο Νεοκλήτσιο που φορά. Δεν έμαθε τίποτα που πέρσε. Τίποτα. Περιμένετε, με μουρμουράτε. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο, είναι χορηγημένο από την εταιρεία Maltesos Nurse for You. Είναι μαζί μας και ο Ανδρέας ο Μαλτέζος, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, τον οποίο να καλωσορίσουμε στο στούντιο. Μάλιστα. Και τον ευχαριστούμε. Γεια σου, Ανδρέα μου. Θέση σου. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Λοιπόν, τι κάνεις, Λεβέντη μου, είσαι καλά? Να μιλήσω, Ανδρέας. Ένα Αποέλ. Να το πούμε δημόσια. Είσαι Αποέλ, μωρέ. Εντάξει, είμαι ο Μονιάτης. Έμπειρας. Έμπειρας. Και γι' αυτό ήθελα να μπω χορηγός. Μίλησα με τον Γιώργο μου κατευθείαν να μπω χορηγός και είναι τιμή μου που είμαι χορηγός. Σε ευχαριστώ. Θες να μας πεις για λόγια την εταιρεία? Βεβαίως. Η εταιρεία εδρεύει στη Λευκοσία. Είναι αυτόν καθ' αυτό είναι νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων. Ό,τι μπορεί να γίνει στην κλινική, σε μια κλινική, μπορεί να γίνει και στο σπίτι του καθενός. Πάρα πολλοί κόσμος υποφέρει, πάρα πολλοί κόσμος εξυπηρετούμε στο σπίτι. Δυστυχώς κάθε χρόνο αυξάνονται οι ασθένειες, δυστυχώς ο κόσμος είναι πάρα πολύ που υποφέρει και από ορούς στο σπίτι, νοσηλευτές στο σπίτι, φυσιοθεραπευτές στο σπίτι και ούτω καθεξής. Κάμνεις ένα πώς ένα λεπτάκι γιατί μπήκε μέσα ο κύριος... Δεν μπήκε μέσα, ρε σκάλε και ο κόμολον γύρτεν τούτο. Έλα πρέπει. Γι' αυτό μου βάλαμε χορηγό, ρε, για τον Ελα, ήμουν στο μολ της Λευκοσίας μαζί με ένα φίλο μου Αελίστα που ήρθε Λευκοσία για να φέρει το μωρό του στους γιατρών και την ώρα που εφεύκαμε έπια να πιώσω το μωρό να του πω γεια σου, το είχα φιλί και το μωρό έφαγε και σουζουλίστηκε και κάμε μου με τον μπαντούπα στη φανέλα και ένα καινούργια φανέλα Ισαέλ και ένα λασσάρο σήμερα. Και θέλει να σε ρωτήσει. Ρε, εγώ όπως με μιλούσαμε, περίμενε. Ο κύριος του μήνα, τώρα δούμε. Τώρα με μιλούσαμε, εγώ νόμιζα τον καφές που είσαι νοστήκε πάνω. Πώς μου το λάβεις. Έτσι διαντράπηκα. Δεν μπορεί να σου πω λέμε με τον μωρό. Εντάξει ρε μωρό ρε. Εντάξει ρε μωρό ρε πελέ. Συμφωνία να εμείς 20 ευρώ παραπάνω για να μην αποκουβεί που τη μέσω. Για το χορηγό μας. Ναι, ναι. Να κανονίσεις. Ρε! Με το χερούλι πρόσεχε. Ήρθε ο πρόεδρος της βαθμολογίας. Εντός μας ελάλε, θα είμαστε συγκρατημένοι. Γεια σου μπούφο μου! Καλώς ήρθες στον εξαγωνιστικό. Κάτσε αγύψε μου, πολύ δικά. Καλώς ήρθες. Αντρέα μου, περίμενε αγαπημένοι. Είναι αυτού με τον τακούζιο, βρέσουμε. Ένα λεπτό ρε. Εμπορεί να το να προσέχω ρε.
να με αποκάτσω λίγο και να με σούζω από θεία μου. Εν τούτο δεν μας τα λαλέ. Πελέγματος. Ναι. Να φάεις ένα τρόλ σε δύο εβδομάδες. Να με δικαιούσες. Τι είχε δικαιούσες εσύ τίποτα. Πάρτε να ξεντηθεί. Να παίξει φανέλα. Να παίξει φανέλα. Να σου πω, γίνεις εποχή. Θα έρθω το στρογγύμα να είμαστε. Μα κάτι γράφει και την φανέλα. Ένα λεπτό. Ελάτε λίγο πιο μέσα. Κόφκεις μου το φως ρε. Διότι από ό,τι έμαθα που εβδομάδας παίζεται με τον Άρη. Άρα λοιπόν φοβούμε πολύ να χρειαστείτε. Έχουμε δικό μας τρελό γιατρό. Πόμμας έκαμε καλά ως τώρα. Όλα επέρασαν και ο Περεσιές, επέρασαν και ο Μακαρίδης. Αμα λέσεις το Περεσιές. Επέρασαν και ο Μακαρίδης. Ο Ανδρέας είναι να σε φαντήσει πολλά σε αράσσελα. Εντάξει, επειδή ο κόσμος ξέρει μας πλέον. Εγώ τσίμω, είχα μια κάμερα που τους έγραφε τώρα. Να βρούμε μια κάμερα. Να κρεμάσουμε μια τσιμπάρα και έναν μπούφο. Λοιπόν, Μαλτέζος Nurse for You, νοσηλευτικές υπηρεσίες. Να σε χρειαστεί, ο Μπούφελ Λαλής, να σε χρειαστεί. Να δεν χρειαστεί και αυτό μάει με φως. Λοιπόν, πέμα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ό,τι γίνεται σε μια κλινική, γίνεται και στο σπίτι. Υπάρχουν γιατροί για κατοίκον επίσκεψη, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές. Λοιπόν, Ανδρέα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που είστε στην παρέα μας. Τιμή μας που είσαι πρόεδρος της Αθήνας. Καλή σεζόν. Το παρακολουθώ. Είπαμε το. Εγώ φορούμε τα μέσα. Μόνοι. Δύο μόνοι. Υπέρα ήταν από ελίστε να κλείσει η εταιρεία. Να μου καλείς εσύ. Πέρσι εκουβαλούσαν μας να μέτρησες τέτοις από ελίστε. Σήμερα ήταν πολύ ούνοι που τα γεμονιάδες τώρα. Να έχουμε κι άλλο μου ελίστρα. Ότι σε λίγο. Λοιπόν, Ανδρέα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στο πλευρό μας και θα τα λέμε συχνά και σύντομα. Καλή σεζόν. Και αυτό που το σήμασταν σε πράσινο. Όχι, ήταν τελώς. Εγώ δεν κατάλαβα τελώς. Θέλαμε κάτι ελαφρύ. Το Μαλτέζο σκέμνει πως κέμπρι που είσαι με στρεμόνι. Ναι, έτσι πως σκέφτηκα. Όχι. Συμπτώσεις του. Διότι ο συνήθως... Θα παραχωρήσεις τη θέση σου, εν τιμή σου που την παραχωρείς τον κύριο... Αν πλώς είναι να σπάζει... Η Μελίζελε κάτι ελαφρύ. Γιατί με βάλε με έναν παρόν. Εν να Λοιπόν, παιδιά, τι κάνουμε, είμαστε καλά. Εντάξει, να συγχωρήσουμε τον κόσμο για το πρώτο επεισόδιο, ενώ τι να είναι. Ό,τι είναι. Έτσι έχουμε συζήτηση σταθερή, ούτε θεματολογία. Ήρθαμε απλά να μας ξαναδείτε, θα σας ξαναδούμε. Καλή να αρχίσουμε. Καλά, πήγαμε καλά. Να δείξουν τα διοικητικά μας που θέλει να πάσει. Άτε πάλι. Με στους δισταπόθηκα σου μην καμπά την ηλικία. Έχουν πάρει, να σας ευχαριστήσω μια φορά. Εντάξει, μιλάω ο Γιώργος, έπαιρνε το θέμα πάνω. Διότι επικράτησε η ποδοσφαιρική λογική πλέον στην Ανόρθωση. Όσο να μιλήσετε, μιλήσετε κανείς σας. Είστε τον πούφος. Ανοίξα την ανοιχτή καφάγες πάλι. Λοιπόν, πιάνω μετά από την αρχή, παιδιά. Είστε την κλάψη, πάτε ρε. Στο σκεύο ρε να πάω. Εγώ πρώτη φορά που είπα, σας σπίτια έκαμε ένα κόνσερ που πρέπει να γίνεται για μένα στην Κύπρο. Όπως καθόμαστε, Ανόρθωση, Απόλλων, Ομονία, Πάφος, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Σαμαρία, ΑΕΚ. Τον το πράγμα βλέπαμε το πάντα με κάτι μοντέλα που κλάρες να μπαίνουμε στο γήπεδο να διαφημίζουν την κόπη. Όπως το είμαστε εντούτες οι φάξες, αλλά όχι το πρόβλημα. Εννοείς ότι εμείς είμαστε μοντέλα κουκλάρες. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Να σας δυσφύγεις. Εγώ. Είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό. Και ο Άρης έχει κουκλάρες. Μπορεί να έρθες πας στην κερκίδα μας. Όχι, ήρθα πολλές φορές. Στην αποδείξη για να μπορείς να φάεις bullying, αλλά όσο από experience. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινώντας προς σκεύον και πάλι, ο σκεύος πιλαβάκι μου θα έρχεται στη θέση του Νεοκλήτα περισσότερα επεισόδια, γιατί ο Νεοκλήτας έγινε και φάκτορας του Πανεπιστημίου. Δεν μπορώ να περιμένω να σας συμπαθήσω, γιατί τώρα θα συμφιλιθείς του φίλου μου. Αν είσαι εσύ ok Απολλωνίστας όπως είναι ο φίλος μου, τότε θα τα πάντα. Αν είσαι ok Λίστας όπως όλοι οι φίλοι μου στη Λέμεσο, είμαστε ok. Πάντως, εγώ πάντα του έλεγα ότι ο Νεοκλήτας είναι ένας καθηγητής.
Γεια σου, Νεοκλή. Τώρα είναι και official. Λοιπόν, να έστειλα μας ένα μήνυμα με ο Νεοκλής, με βίντεο, θέλετε να δούμε. Ναι. Ευχαριστώ, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Δυστυχώς φέτος λόγω επαγγελματικών και άλλων υποχρεώσεων δεν θα μπορώ να συμμετέχω στην ομαδική ψυχανάλυση. Πιστεύω ενάρτη άλλος ο παδός του Απόλλωνα, αλλά και ενάρτη ο καημένος, δεν νομίζω να είναι αγιόν που φορεί να σταυρώσει κουβέντα. Πέρα από την πλάκα, για μένα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να συμμετέχω σε αυτό το project. Η ιδέα του Γιώργου, που επέρασε, ή μόνο που η θεωρία αν επέρασε στην πράξη, είναι εξαιρετική. Και είπα το στο τελευταίο επεισόδιο πέρσι, έστω και έναν άτομο να κάνουμε να βλέπει το ποδόσφαιρο διαφορετικά και από το φαγό που το βλέπουμε εμείς, τότε θεωρώ ότι πετύχαμε το σκοπό μας. Πραγματικά να μου λείψει η παρέα. Εντάξει, θεωρώ κάποια πράγματα παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή, 40 λεπτά επεισόδιο, μια ώρα επεισόδιο, το 90% είναι να μιλώ ο φίλος μου ο Μπούφος. Πατσίκι μου, χωρίς να θέλω να σε απογοητεύσω, φίλε, ούτε φέτος σε θωρώ να το σηκώνεις. Μάλλον ο Πόλη και ο Μιχάλης πάει για να πάει προς Ρωσία μεριά το φετινό προαθέμα, όχι ο περσινό. Εμείς οι υπόλοιποι θα αρκεστούμε στις καλές εμφανίσεις και να βγούμε τουλάχιστον πρώτοι μεταξύ των κυπριακών ομάδων. Να είστε καλά, να είστε πάντα καλά στις οικογένειες σας και σας εύχομαι κάθε καλό, φιλάκια, και μην ξεχνάτε, εμείς το πιστεύουμε. 31 στα 31, εμείς το πιστεύουμε. Ξέρεις κάτι, συγκύριζε μας ο Καραγιώζης. Εν η πρώτη φορά που ο Νεοκλής κατάφερε να μιλήσει τόση πολλή ώρα συνεχόμενη. Ναι. Έλα σου πω, εντάξει, μια σου μιλώ για τον Νεοκλή, θέλω να δείξουμε ένα βίντεο από γάμο του Νεοκλή, για να μου εξηγήσετε εσείς που συμμετείχετε στο γάμο, τι θέλετε να πείτε για ποιον στέλνετε μήνυμα. Δηλαδή, θέλω να πω κάτι για τον Πατήχη. Ενώ πεις εμένα, εσύ έπιες πιο λίγο. Εμένα μου είναι ο ξυμνός. Κρυκακός την αγωνιακή της παράδειας. Ποιο λόγο δεν είναι. Να μου έρεκα τα αρχίδες εν γιουζε τώρα. Γιατί εγώ επειδή ήμουν σαλόν τραπέζι και έπιναν πήρες, έτσι μου. Επειδή εμείς δεν είμαστε κομπλεξοί, κύριε μου. Έχουμε 28 προαθλήματα, 29 αποκλεμμένο. Ακριβώς. Εντάξει. Είναι κομπλεξοί. Ενώ τραγούδι μου έπαιξε μέσα στο Αλφα. Επειδή εμείς επηρεάζαμε τον Απόλληλα που είχαν τα προαθλήματα όταν διεκδικούσαν μαζί μας, έπαιξαμε στο Αλφα Μέγα να μας πειράξουν. Και στο γάμο τον Νεοκλή, επειδή ένιωθα ότι παντρευκούμε και όλη την ημέρα, ρε κομπαρέ. Επέσαν τα λόφκα για λόγου μες στον κάμα του ανθρώπου, ρε γόμπα, ρε. Εκάθομαι με συμπέθρο, εκάθομαι με τον άλλο και κάναμε με τον πλάι. Έπαιξα με τον τραγούδι, εντάξει, είπαμε, ρε γόμπα, ρε. Τη στιγμή μου το φίλο μου τον Νεοκλήν έκανε τον ευτυχισμένο, δεν μπορούσα, ρε φίλε, την μέρα του κάμα του να κάνουμε μόνο. Σωστό, ρε φίλε, το κάσου μαγκού. Ω, ρε φίλε, εδώ κάμα να μην στο φαγγελίο μας, ρε γόμπα, ρε. Ο Πολύπνιος ακόμα να δω και εντάξει. Ο Πολύπνιος. Εν είναι όπλου της γεμίς του μάγκη που χρωστούμε, ρε γόμπα, ρε γόμπα, το φαγγελίο μας. Μόνο να θέλετε να σύρνει έτσι για μένα τσεγγέτα. Είχαμε μια κοράσα. Α, αγάπη μας. Ένα στη μέρα του γάμου. Οχτά του Ιούλια γέννησας. Και οχτώ ήταν ο γάμος. Ε, να μην είναι ευκαλάμε. Να αφήσει την γυναίκα. Να την αφήσει η γυναίκα. Το πρώτο σου είναι. Το πρώτο. Ο πρώτος είναι ο γιος μου. Τι να είναι έθλια μου. Ο πεθρός είναι ο ματαρίνα. Λεπτό. Πότε είναι η έθλια σου. 7 Ιούλη. Το μωρό πότε γεννήθηκε. Α, λεπτό ρε. 9 μήνες πριν είπες της Ελλάδα. Να κάνουμε την κατά. Πώς οικονομία ρε φίλε, ας πούμε. Εμπολόγιος παραγωγής. Να πείσαι ρε. Εγώ μόνο ρε. Εγώ να μάθεις, μόνο στον το πράγμα ρε φίλε. Έτσι ο Κανταρέα για την πιο μία. Έτσι για την Πατσίγη μου, είσαι καλά. Είμαι και εγώ να μία, από ό,τι καταλαβαίνει. Είμαστε καλά, εγώ είμαι καλά. Έφερα στον νόσο που κάνουμε τον Νεοκλή. Όχι, είναι καλά εμένει. Ήρθαμε κανένας πιο πολλούς και παραπάνω στον κάμο τον Νεοκλή και κάμαν το θέμα ότι είμαι από τον Μπεκρή και γίνηκα στα γότσο μισού. Έπιαμε ένα κρυσκιά μου και έπια την επομένη λάρνακα. Εμάς ήταν νοήσεις. Μίσουμε σαλίστηκα. Και την νύχτα εσείς κρύζες τη λόφου μου ψημολόφου. Να σου πω και Εγώ δεν είμαι εδώ. 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 Εγώ
Ε, ώρα 12.30 ήμουν στο highway και πήγαινα, χτυπώ τηλέφωνο μου, μπούφος. Άρα 12.30, άρα καθορέσω του πριν 1.30 ώρα, δεν μου γίνεται τώρα. Άρα μου ρε, sorry, λάθος. Τα λάθος ρε, λάθος του. Κάνω λάθος τηλέφωνο. Άρα τώρα μάλακα, δεν μπορείς τέτοια ώρα λάθος του. Δεν μου, δεν μου γίνεται. Έχασαμε μια πατήχη, λαλί μου. Πιάνει με τηλέφωνο αφόσου που το λέει πιάνει η αρθή του που έσω να έβρει κάποιον που ήταν στο γάμο. Να πεις ανεκδότο ρε. Και λαλί, ρε, μαζί σου Ανδρέας. Λέω του ρε, εγώ είσαι και ώρα που διαβώ γάμο, αλλά ήταν να έρθει πίσω από τον Σοκράτη για να τον ακολουθεί να κατεβούν μαζί να έρθει με ασφάλεια, με αγχώνεσαι. Πιάνε τον Σοκράτη τηλέφωνο να του πει τούτου ότι ρεύκουν τον νόσο και ένα τηλέφωνο. Κάνω στο κράτη, ου, λάλη με ένα αεροπλάνο, εμπέ στην πίστα και κατεβαίνεις, γίναμε και εμείς τα κάτω, λάλη. Εντάξει, κοφερμάρω και εγώ. Είναι τα θέατρα του παραλόγου, τι ως πέφτια. Κοφερμάρω και εγώ εγκατάσταση του πατήχε, έτσι είναι η ημέρα ρωτά με τόσο τα φύγη που λέμε σόντα από εσκάλα. Δεν είναι αυτό που είναι. Φίλε, επειδή εγώ επαιτούσα την επόμενη μέρα, εντάξει, η γενέκα μου για να μου πει ότι επειδή να λείπεις, θα αφήσεις γλύωρα, ρε κουμπάρε, να μείνουμε να διασκεδάσουμε και να με ταλαιπωρήσει παραπάνω η γενέκα μου, ρε κουμπάρε, έμεινα εγώ και φορτώ δεκαόν ματήγη. Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Εντάξει, ναι. Πιάσα μου τα κλειδιά μου και βάλαμε να κοιμηθώ μέσα ένα σπιτούνι μέσα στη λόγου με κάτι άλλα παιδιά που ήταν στο γάμο και αφήγαμε, ξυπνήσαμε για ώρα λίγα το πρωί και εγώ είμαι το ρίμου σκάλα. Πόσους πρόσφυγε. Και λάγω με να φύγω σπίτι μου, να ρίγω με ειδήσιο μπρασίο κίτρι τον το ασπρό μαύρο τα μέρα, δεν πω στα ένα θέμα, οπότε το πάω σε κύριε πήρα χαπάρι. Ήμουν καλά όμως, ήμουν καλά. Άμα σε πήραν και για παράνομο μετανάστη να σε απελάσουν μια χαρά. Βάς κάτι και... Καλησπέρα και που μένα, δεν ξέρω αν είναι κόνσερ τότε εγώ πρέπει να μιλώ πάντα. Μετά που να πούν τα δικά τους. Καλησπέρα και που μένα. Το είχαμε πέρσι, παπά. Με μεγάλη ευχαριστήση και χαρά είμαστε πίσω. Ζήτα μας ο κόσμος και στο ποδόσφαιρο που πάω. Ρε μου, πότε μπορεί να σου πω την κίνηση που ούτα. Εύχομαι καλή σεζόν σε όλους. Και να πιάει το πρωτάθλημα ο καλύτερος, ο η ανόρθωση. Ο Τσεσούρε! Του αφορά έναν νέο συνάδελφο που έχουμε στον Αλφ, τον Σωτήρη. Εντάξει. Ο οποίος το παιδί είναι από το ψευτά. Άμα σου πει κάποιος είμαι από ψευτά, είναι το μαδαρένι, ας πούμε. Ομόνι, ψευτά. Άρτο ρε, λεπτό. Άρτο και τέτοιο. Προσλάβαμε έναν νέο συνάδελφο σε δουλειά από ψευτά. Έρχεται σε δουλειά, το όνομα του Σωτήρης, γεια σου Σωτήρη. Λάω του ψευτά, λαλό του, μονιά κασιλά, καμό, είναι η μεμονιά της. Αν τώρα είναι το μαδαρένι, σε λαλό του, από ελίστο, από ψευτά, άλλη μου. Όχι ρε, για όνομα του Θεού, λέει μου, σιγά με από ελίς. Αυτό ήταν που είσαι ρε, αελίστας, απολλωνίστας. Ύστερα λέω, αν πας έναν ορθωσιάτης, λέω, ψευτάς, κοντά στη Λάρνα και τα λοιπά. Όχι τίποτε, λέει μου, είμαι μια μεγάλη ομάδα. Αυτό του μεγάλη ομάδα, λέει και να σιωπαδούν, λέω του, ρε, είναι το μαδανίσαι ρε. Μόνο να εγκρεπατήχει. Σε ποιο της αεκτσής. Μπούφο μου, ανάλαβε τη διαδικασία σε φορά. Αλλά σε κόσμια πλαίσια. Σου να πεις κάτι του μπούφου. Λάδι να πατήγεις για λόγω, εντάξει. Πατήγεις, ολέ. Μόνο να πατήγεις, ναι. Εντάξει, έγινε. Γεια σας, κοπέλια.
Γι' αυτό μου το ψευδερό. Είμαστε παντού. Αντιλαμβάνεσαι να πει και τώρα. Ψευδό, επεκταθήκαμε σε όλα τα μήνυμα τη άλλη χώρα. Ο Άρης να δει. Μέσα από το γιον είπε πριν κάτι για το πασιφίτσιο λαό σου. Γιατί το λέτε πασιφί, αφού είναι. Είναι πανελλήνιο σύνδεσμο. Αφού είναι. Παν, είναι το. Και τον είμαι. Είναι παν, σύ. Κοίταξε, το παν μπορείτε να το κάνετε τεν. Είναι ένας που δεν θα ζήσω δεύτερο. Είναι να το κάνεις πάση φίδι, διότι ξεπάζεις τον τρόπο. Λοιπόν, μεταξύ, έτσι για να συμπληρωθούμε με τύχη, πριν λίγο να ακούω τον Ποράδιο, δεν έχει μαμά μου εσύ ως. Μα σου το ξαρχίζεις, δεν ποιος ήταν στο μαμά μου. Ήταν στο μαμά μου εσύ ως και είπεν του ότι θα του πει μια από την... Όχι, είπε μου ο Παπαϊσέος, άμα σε θωρώ, θυμούμε μια πάρα πολύ. Ναι, και είπε τους την Κυριακή το βάει ο λαλί του, διότι περπατώ και σύρνω μου βάια. Που το χάσε τον νου του και σύρνω του ρε πανόφυλλα, σε νόμιζε βάια που του σύρνω. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω επίσης ότι όσοι θέλετε να μας στέλνετε τα μηνύματα σας στο YouTube, φυσικά, γιατί να το πω εγώ το πράγμα. Άντρε, απέτω σου πω κάτι, θέλεις ρε. Ναι, παιδιά, και οι έξι που μας βλέπετε, να στείλετε τα comments σας. Ναι, η δεύτερη σεζόν διπλασιαστήκα. Το λοιπόν, να στείλετε τα μηνύματα σας, να τα παίζουμε στην εκπομπή, να τα συζητούμε σε κόσμια πλαίσια, όπως είμαστε και εμείς δαμε. Και να έχουμε και ένα νέο πλέον, να δείχνουμε και βίντεο που όπως δείξαμε τώρα και τρία βίντεο, να παίζουμε και βίντεο δικά σας που μπορεί να μας απευθύνετε τον λόγο, να πείτε κάτι για την ομάδα σας κλπ. Συμφωνείς Γιώργο μου? Ακριβώς τούτο. Επίσης να πούμε ότι φέτος θα έχουμε στην παρέα μας ανατακτά χρονικά διαστήματα και γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες, υπάρχουν γυναίκες που πιστέψτε μου ξέρουν παραπάνω από εμάς. Που τον πολέμιο σίγουρα έχουν. Όχι στο να παίζω, στο να σχολιάζω. Ο Πολύμνιος είναι βολεομπολίστας. Και έκαμε και σε ομάδες. Λοιπόν, αν θέλετε να δούμε ένα βίντεο που μας έστειλε η φίλη μας, η Έλενα, η οπαδός της ΑΕΛ, η οποία θα έρχεται κάποιες φορές στη θέση του φίλου μας του Πιλαβάκη, να φιλώσω Πιλαβάκη, δεν μπορεί. Ένα λεπτά για το βίντεο. Την ευχαριστούμε, την Έλενα. Μπούφο, να μας αφήσεις να μιλήσουμε. Ωραία. Τώρα που σιωπήσεις, άκου. Το κεφάλι ψηλά. Σήμερα γιορτάζει η Ελλάδα 93 χρόνια ιστορίας. Και ναι, παρακολουθούν και οι γυναίκες ποδόσφαιρο. Και εγώ θα είμαι μία από τις γυναίκες που θα συμμετέχουν στην οπαδική ψυχανάλυση φέτος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα είμαι στην παρέα σας να αναλύουμε τους αγώνες κάθε εβδομάδα. Αν μας αφήσουν φυσικά ο Πουφός και ο Πατήχης να μιλήσουμε. Θα δεν έχουμε απώλειες λόγω νύχτασης πάφου. Ναι, καταλάβετε γιον πολύ που μιλώ. Λοιπόν, τα λέμε και ας μην ξεχνιόμαστε. Χρόνια πολλά, αγάπη μου γλυκιά, και στα 100 θα είμαι πάλι εδώ να στο τραγούδο. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Έλενα. Και μια και είμαστε στην ΑΕΛ, να σας πω ότι το καλοκαίρι, παραπάνω παρέα γενικά και στον έξω κόσμο, βρέθουμε με ο Πιλαβάκη. Ο οποίος μια φορά μες τον Ιούνι, και αν είμαι τηλέφωνο, τελειώσετε να συνεχίσουμε. Ναι. Λοιπόν, πιάνει με τηλέφωνο ο Πιλαβάκης και λέει, μωρέ, έλα από εδώ, σε φάμε τίποτε. Ναι. Λάβω, για μες τον Ιούνι. Έλειπες. Πάμε στο... Γιατί γελά κανένας. Περιμένουμε να ακούσουμε. Δεν φέρει παντόφλα, όχι στο ότι έκαμε μπάνιο για να πάω. Ξέρουμε τις σχέσεις. Λοιπόν, έκαμε και μπάνιο μου και τα λοιπά. Ισόνο, φκένω πάνω. Θέλω τον... Φκένω πάνω στο Ρουντ Γκάρτεν. Τίποτε. Γυρίζω από εκεί να δω φουκούν, τίποτε. Κατεβαίνω κάτω. Είχε το κρέας. Έκανε μου κάτι κουρμεδιές, ετήλιε μου, τα έβαλε μου κάτι πράγματα μέσα, κάτι ιστορίες. Τέλος πάντων, αντράπηκα για το κρέας εγώ. Ενόμιζε ότι ήμουν ο Εμμανουέλ Μακρόν και ήρθα από το Παρίσι να μεταείσαι κομμεδίες. Αντιλαμβάνεστε, παιδιά, ότι τα πράγματα είναι ανθρωπινές δουλειές. Του λαβάκι μου είσαι... Γι' αυτό δεν σε κάλεσε, ρε Μπούφο. Πέγε να μου είπε. Γι' αυτό δεν σε κάλεσε. Εγώ δύο φορές που επία, σχεδόν ότι ψήθα τα γιο. Περίμενε, ψήθες σου σουβλάκια σένα.
Όχι, έψησα τα ιό. Άρα έχεις φουκού, πού ήταν η φουκού. Εμπάνω χωσμένη. Και αμέ που έχω στο τραπέζι. Είχε ολόκληρο ριβάι, είχε μου στέικ, είχε μου... Λογικά, τις δυο μέρες που πιες περίμενε, ήταν το ελεύθερος σου. Ο άλλος τα πρόμου, δεν ξαναφάμε έτσι πράγμα. Είναι αλήθεια. Ούτε εμείς ξαναφάμε. Ούτε εμείς το έλεγα. Να μας τα είσαι όλοι μαζί, ρε. Λοιπόν, κάνω χάς από αυτό, εντάξει, θα έρχεται ούτε αυτή ούλη σπίτι μου. Όχι, όχι, πρόλαβα σε. Να φέρε καρέκλες. Τραπέζι δεν είχα φέρει μου μπούφος, φέρε και καρέκλες. Πρόλαβα σε. Έκανα εγώ την πρόταση να έξω, το επόμενο podcast να γίνει πας στο roof carton. Ρε να έρθω να φάμε ρε το podcast τώρα. Να φάμε και να φάμε. Να ξεναμαστε και δεν είμαστε ok. Όχι, εγώ δεν θα σας πω να έρθετε να κάτσουμε για μένα, να φάμε να πούμε χωρίς κάμερες. Ναι, αλλά εγώ να έρθω μετά να ψημένα, διότι αν κάθε φορά που έρχεται, κάθε φορά που έρχεται, γεμάζω. Φίλε, να κάνω κάτι να κάνω μπήρα στους εγκαλεσμένους μου να ψήσω. Πας στον νόμο είπε, τσέτα και πάει. Εγώ ήμουν στο Ζανέτο 10 χρόνια ψήστης. Πού να ψήσεις εσύ. Όχι, όχι, όχι. Να πούμε τις αλήθειες. Εγώ, ψέχουν να έρθεις. Να ψήσω ξανά προ είσαι φοβερός ψηστής. Σιγά σιγά, τα σου λέμε παντορά. Όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι. Είναι διαφορά ότι μεγάλωσε λευκοσένα εγκύστερα. Ποιο. Πρώτο, πάει σε ρουμ καρτέ. Ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, ρε. Εσκεύω για εμάς τους λέμε σανούς που είμαστε. Εσκεύω για εμάς τους λεμεσανούς που είμαστε σε Λευκοσία να είστε πονεμένη ιστορία. Ναι, είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ είμαι τα καλά, 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 τα ο Αχάνας ότι έπαιζε και μάπα μου ζουμιτσίς. Στον Άρη. Έπαιζε στον Άρη. Και μετά έφυγε και πιάνε προάθλημα. Μετά από χρόνια. Ναι, ένα λεπτό. Εμείς ορμάστε βετεράνοι σας. Το πρίμα στον Άρη ξέρεις τι ήταν. Κι εγώ είμαι βετεράνος του Τσικό. Θυμούμαι εγώ και αυτή στον Άρη. Δεύτερη την ΑΕΚ που η ΑΕΚ ήταν το βοηθητικά της από το γήπεδο τώρα του Αρένα. Είδατε ρε. Είδατε τι σημαίνει η ΑΕΚ ρε. Βάλαμε τους τρία ατό και τον μπαμπάμ, πάμε τα λεφορία και το πριν. Ήταν σουβλάκια στην πλατεία νερών για μόνο σωματείο. Γιατί φίλε είσαι καλύτερο. Και εδώ κάμα τσεμπίρα. Που φοράει το άλλο ρε. Ξέρεις ότι αύριο γιορτάζουμε τα γενέθλια του Άρη στο... Όχι αύριο την Παρασκευή, τα γενέθλια του Άρη στο σωματείο με δωρεάν σουβλάκια. Ενάρτησε κοπέλα από τη φωτογραφία που με στείλετε. Που τον αγώνα, μια κοπέλα που με στείλετε μια φωτογραφία. Φίλε μου δεν θέλω να σχολιάσω επί αυτό, αλλά θα έχει όλον τον καλό τον κόπο. Και να πούμε και χρόνια πολλά της ΑΕΛΠ, τα γενέθλια της σήμερα. Χρόνια πολλά στην ΑΕΛΠ. Αντιλαμβάνεστε ότι η πρώτη ομάδα της Λεμεσού ήταν ο Άρης για μια μέρα διαφορά και η δεύτερη η ΑΕΛ που ιδρυθήκαν. Καλό. Τρεις το Οκτώβριο ο Άρης, τέσσερις το Οκτώβριο η ΑΕΛ. Το 1930. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μετά στα στενά πλαίσια μιας πόλης είμαστε λιγότερο. Χρόνια πολλά αγάπη μου γλυκιά. Χρόνια πολλά στην ΑΕΛ, χρόνια πολλά στον Άρη. Σήμερα είναι Τετάρτη που γίνεται το γύρισμα, γι' αυτό τη μέρα που το βλέπετε. Παρασκευή είναι όσο φαΐθει και μόνο στο σωματείο. Εσείς εδώ. Σκέφω μου είπες κάτι, φεύγεις δύο μέρες την εβδομάδα και πάλι μεσό. Δεν έχετε κάποιο πρόβλημα με γυναίκα σου που φεύγεις δύο μέρες. Όχι, είχαμε ξεκαθαρίσει εδώ που πρέπει να είμαστε μαζί. Μπράβο. Καλό ότι είσαμε τα κομίσουμε λεμεσό. Έτσι και αλλά μου θέλω να πω ότι δεν έφυγα πριν ο Λεμεσόν και δεν θα με ρωτάς τον λόγο. Αυτό. Στο 2007,
Φίλε, εγώ αμήνω και καμιά φορά παραπάνω, αλλά λίγο να μην εξιάζουμε. Είπες σαν τότε πρόεδρος να μπουν να του Άρη, δεύτερη, να είναι πιο γερεπτή. Έβαλες τις ΑΕΚ 3. Πρώτον και κύριον, η ΑΕΚ τότε, αν είσαστε τώρα όπως είσαστε τότε, δεν υπήρχε καν. Ήταν μια ομάδα, γεια σας, εσείς είναι στον Γιώλα Τζαμέ, κάνετε μάτσο φιλοξενία στα βοηθητικά κτλ. Νομίζω ότι πήρα κράση που τότε. Δεν ξέρω όμως ας τον καλεί. Δεν είμαι σίγουρος. Καλά ρε, ήταν πως σου κάνουν εντύπωση το 3, γιατί... Ήταν πριν 4 που τρώσε μια φορά. Σκέφτω ότι ήταν πριν και το πρώτο του κύπελλο. Ήταν πριν. Είπε μου ο Αθανασίου επίσης, γιατί ερώτουν το Γιάση έναν πολλά πράγματα, ότι είσαι πολλά καλός μίμος. Αλήθεια. Να δείξει. Είναι ο κλασσικός. Όχι, να δούμε αν θα καταλαβαίνουμε. Αν μιλάς κάποιον άλλο. Θέλω να μιλήσεις για την πορεία του Απόλλωνα, έτσι για να ξεκινήσουμε θέμα την οπαδική. Αλλά δεν θα την κιούσουμε σε λεπτά. Ναι, αφού μιλήσουμε λίγο για η μάπα, είπαμε κατά σου πλάκα του νιού, για το γάμο. Είπαμε κατά από ερώτηση 28 εκλεμμένα. Πριν να κάνει τη μίμηση, επειδή δεν τα γενέθλια το δύο από εκεί. Μάλιστα, εδώ. Σκάμω και έναν ποτπούρι με το κεφάλι ψηλά. Μοσκό never sleeps. Καλό. Πάμε. Θέλω να μας αναλύσεις την πορεία του Απόλλωνα μέχρι σήμερα σαν Μιλέγκο. Εντάξει, Απόλλωνα παίζει ρομπάλα. Τώρα ξεκίνησε πολύ καλά. Εντάξει, ξεκίνησε ζώο μου διασμένα από ομάδα. Ήταν Αντώνη, τώρα ήρθε ο προπονητής από Σερβία, φίλος, Λόιβιτς, εντάξει. Προσπαθεί, βάζει και Ντανίλο τώρα στο Βάρα. Να βλέπω και Άρης με Ματίας, πάει πολύ καλά, εντάξει. Περιμένετε πριν περάσουμε στα ποδοσφαιρικά. Επί, αλλά μπορείς και ώρες πριν, κύριε Λέης. Να σας πω ότι επίσης μαζί μας σχεδόν σε κάθε επεισόδιο θα βρίσκεται μέσω Skype ένας πολύ καλός φίλος, ο Ανδρέας, ο Σάτης, τον οποίο είναι να καλέσει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνο! Να πιάσεις τον κύριο του Σάτη. Εν τω μεταξύ το ρεκόρτε πάτησε, το ξάπε μου είναι. Ναι, επεισόδιο γράφουμε. Λοιπόν, Ανδρέας ο Σάτης είναι ένας οπαδός της Ομονίας, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου ο καλοκαίρι. Είπαμε ότι βλέπει μας ανελιπώς, αρέσκει του πάρα πολλά εκπομπή. Και αρέσκει του πάρα πολλά το κόνσεπτ με τις ερωτήσεις που έκαναμε σε κάποια φάση και τα λοιπά. Έντρικο, κατάλαβες, α. Χορηγών Ομονιάτη. Να μου πέ. Πόντον για Σταρ Ομονιάτη. Επίσης στο Μαζάντου εδώ. Περίμενε. Λοιπόν, και λέει ότι αρέσκει του πάρα πολλά. Πάθε μετά αλλάξει. Όπως εμείναμε πέρσι. Λοιπόν, του Ανδρέα τους. Ο Ανδρέας ο Σάτης, παδός της Ομονίας, ο Ανδρέας ο Σάτης, αρέσκει του πάρα πολλά, είπε μου. Αρέσκει του πάρα πολλά. Το κόνσεπτ με τις ερωτήσεις. Επειδή του αρέσκει. Επειδή του αρέσκει, λέω του καλά. Αφού σου αρέσκει, λέω του, γιατί δεν δημιουργείς κάτι σε μια πλατφόρμα. Και να φτιάχνεις κάθε επεισόδιο να μας κάνεις ερωτήσεις. Άλλες φορές λίγο πιο χιουμοριστικές, άλλες φορές λίγο πιο σοβαρές, για να παίζουν όλοι λοιπόν κινητά. Ένα για όλους μας είναι η ερώτηση για άτομο. Όχι, όλοι θα απαντώ στη ερώτηση. Εσύ να θα σας αφήνουμε να απαντώσουμε. Να μην πούμε ποιον application, γιατί είναι σωστό να κάνουμε διαφήμιση. Ναι, αλλά διαφήμιση του podcast του Μπούφου στο κράτη καμίνου. Είναι αδερφική φίλη του, τίρε, δικαιούμαστε. Εν τω μεταξύ, γιατί δεν πάει στον τρίφωνο και τρέχει το ψυχανάλυση. Γουστάρι μας, ρε. Έλειψαν το ακάμα. Εσύ πεντές που μας θωρούν, ρε. Καταλάβες ότι αρχίσαμε και είμαστε πουλτα. Καλησπέρα, Ανδρέα μου. Καλή φανελα μου. Καλησπέρα κοπέλια. Καλησπέρα κοπέλια. Τι να πάω να κάνω στον τρίφωνο. Ο άλλος πριν ήταν από λίστα δομονιάς. Εδώ. Καλύτερα θα είναι. Καλύτερα από τον τρίφωνος. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, καλώς όρισες στην εκπομπή. Θα είσαι μέλος της παρέας μας. Πέ μας λίγα πράγματα για σένα, έτσι ας γνωρίσουν τα μέσα τα υπόλοιπα παιδιά. Δομονιάκα. Εντάξει. Αρέσκει μας να ασχολούμαστε με τα έτσι μαζεύκω στοιχεία ιστορικά και κάνουμε έτσι διάφορες quiz, ερωτήσεις σε φίλους κτλ. Και μάζεψα αρκετές. Μίλησα με τον Γιώργο
Και πρότεινε μου να εντάξουμε και το quiz στην οπαδική. Λοιπόν, Ανδρέα μου, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το quiz μας. Με αντιγράφετε, ρε. Παίζει σημασία και ο χρόνος, παιδιά. Απαντάτε γλύωρα και σωστά. Πρώτη ερώτηση. Πόσα επεισόδια είχε την πρώτη σεζόν η οπαδική ψυχανάλυση? 24, 27, 25, 26. Είσαι πολλά άρρωστο, ρε. Απαντήσαμε, ρε. Δεν ξέρω τι ξέρεις εσύ. Πάμε. Λοιπόν, προχωρούμε στη δεύτερη. Ωραίος. Πάμε. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος είναι εικονιζόμενος? Δείξε μας το. Kevin Miralas, Kevin Miralas, Kevin Miralas ή Τάκης Miralas. Απαντήσε γλυόρα, απαντήσε γλυόρα. Εντάξει, εμπάρο. Δεν απαντήσες. Επειδή έβαλες Kevin Miralas. Είναι Kevin Miralas. Kevin Miralas. Τον έξεραμε ρε. Τον Miralas. Πάμε, εσείστε. Πάμε στην επόμενη. Τρίτη ερώτηση. Ποιος παίχτης είχε τις περισσότερες ασίστ στο περσινό πρωτάθλημα? Γιούρσκο, Σεμέδο, Μπαμπίκα ή Κοκόρη? Ανά, θυμάμαι. Στην τύχη να γίνονται θυμάμαι. Κι εγώ στην τύχη. Βάλε κορή. Σχέσαν μέσα. Έχασε. Αν ήταν ο Κοκόρη. Γιούρσκο. Είχε 9 ο Γιούρσκο. Πάμε, πάμε! Εγώ σε πάω. Προηγείται ο Μπούκος ως τώρα. Είσαι πρώτος πάλι. Πάμε μετά. Πόσα γκολ περίπου κατά μέσο όρο πετυχαίνει κάθε χρόνο επιθετικός του Αποέλ το Μανέ? Πεχταράς. 7, 4, 13, 25. 4. 25! Και εγώ ένα 4 πάντως. Ούρε, 4 και πολλά. Correct. Σπουδαίος επιθετικός. Να πού βάλεις 7. 7 ρε βάλουμε τη ζωή ρε. Είμαι σίγουρος ότι ο Σοκράτης επάντησε λάθος. Σοκράτης πρέπει. Για να μέσω στο 4 σημαίνει ότι είναι 7. Είμαι ρε, μέχρι ποιος προηγείται. Πάμε, επόμενη. Επόμενη. Πάμε. Αφιερωμένη στον Νεοκλή, πότε έγινε ο γάμος του Νεοκλή? Αφού πριν λίγο είναι η βάση. 8 Ιουνίου. Δεν έγινε 8 Ιουλίου ή 8 Αυγούστου. Ένα άρρωστος το, δεν είχαμε επεισόδιο. Δεν χάσε πάλι. Δεν ξέρεις κάτι παραπάνω για μένα, κάτι προσωπικό. Πάμε. Πάμε στην Ε. Άρεσε μου ωραίο το πράγμα. Πόσα πρωταθλήματα δεύτερης κατηγορίας έχει ο Άρης Λεμεσού? Ένα σπάσμα. Όχι, δεν μου βασιλιά. 6, 8, 7 ή 5. 5, νομίζω έχουμε τα λιότερα. Πάλε τύχη, πάλε συντύχη. Correct. Και 18 συμμετοχές, 5 πρωταθλήματα. Δεν πειράζει ρε, έχουμε πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Έχασες. Ακόμα ένα πρωτάθλημα και φτάνουμε τον Απόλλωνα. 70. Πόσα γκολ έχει δεχτεί η Κλάρνακας από τις τρεις νεοφώτισες ομάδες μέχρι τις τρεις? Τώρα βάλεις μας δύσκολα. 10. 10, 8, 9 ή 11. 11. Εγώ βάλα 10. 10. 10. 10. Ευχαριστώ. Μην μιλάτε που πριν ρε. Μην το προδόνετε. 5. Για δεν μιλούμε μέσα στο νεκρόφωνο. Πάμε στην ένατη ερώτηση. Στην 8η, sorry. Ναι. Πόσα πρωταθλήματα είχε κατακτήσει ο Αποέλ μέχρι την πρώτη συμμετοχή της Ομόνοιας στην πρώτη κατηγορία, το 53? Με το κλεμμένο ή χωρίς? Το κλεμμένο είναι το 54. 7, 9, 8 ή 10. Λογικά, 7. Το μέσο είχε 9. Χάσαμε. Να μας πει ο Σοκράτης. Και το 8 ήταν λάθος. Πάμε στην επόμενη. Τα πέντε είναι το σωστό ρε. 10. 9. Α, 9. Εγώ το πατήσα 9, πατήσα κάλε που λάθος. Με τα χτύλες σου. Όσες κάρτες συνολικά δόθηκαν στο φετινό μου. Ωραία. 10, 8, μια φάουσαν οι 12.
Μαζί με τους Σαπίντο. Φίλε, μια φάουσα. Το μια φάουσα, αλλά δεν μετάσταν αριθμός της εμαφίας. Για την ακρίβεια είναι 20 ή 16 γύτρινες και 4 κουτσίνες. Χάσαμε, βάλα 12. Πάμε στην τελευταία. Πάμε στην τελευταία. Τελευταία, δέκατη ερώτηση. Έχει ακόμα μια μετά που είναι σαν πόλ ερώτησία. Να δούμε τι να απαντήσετε. Η Ανόρθωση κατέχει το ρεκόρ μεγαλύτερου σερί σκοραρίσματος για πόσους αγώνες. Και πρώτος ποιος είναι. Είπα, Αντρέα, πέμε στα αποτελέσματα που το τέλος πως στην αρχή. Δηλαδή, να πάει η δόξα... Άκουε, δεν έχουμε ώρα. Πρέπει να το τελευταίο ρόλο. Λοιπόν, τρίτος είναι ο Πιλαβάκης. Περίμενε, πιο κάτω, δεν έχει. Όχι, δείχνει μου τους τρεις πρώτους προς το παρόν. Μας κοφτεί που θα λέει. Έχουμε τους τρεις. Ένα λεπτό. Δεν τα έχουμε εδώ. Δεύτερος είναι ο Γιώργος. Και πρώτος ο Πατήχης. Άρα είσαι και καμιά χιουμοριστική μέσα βάλε μας την, αλλά δυσκόλεψε λίγο το δίδυο. Έλα σε πω, έχεις στοιχεία για την ψηφίσαμε για τη διαβάθμιση, τον τελευταίο, τώρα. Ναι. Να μου ψηφίσαμε την παραπάνω. Αντρέα, τούτο με τη διαβάθμιση να το κρατήσεις. Εγώ να το κρατήσω, ναι. Κράτα το να δούμε στο τέλος της χρονιάς. Ναι. Λοιπόν, Αντρέα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Θα πω την ερχόμενη εβδομάδα. Καθαρά ποδοσφαιρικά. Ξεκινώντας από τον Άρη, τιμή σε ένα γενός ο περσινός πρωταθλητής. Πού είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης, αν είσαστε ικανοποιημένοι, αν θεωρούσετε ότι μπορούσε να έχετε κάτι περισσότερο. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Άρης βρίσκεται σε μια φάση μεταξύ Ευρώπης και Κυπριακού πρωταθλήματος. Έχουμε πολλούς παίχτες που θεωρώ ή τουλάχιστον ξέρω ότι παίζουν και με τραυματισμούς. Έχουμε τα περισσότερα παιχνίδια φέτος μέχρι αυτή τη στιγμή. Πολύ καταπώνηση. Δεν θεωρώ ότι ο Άρης κάνει τσικιάν, επειδή ακούω ότι εντάξει, κέρδισε τρία παιχνίδια και ξέρω εγώ. Διότι παίζει. Δηλαδή δεν μπαίνει μες στο γήπεδο, ας πούμε, και παρουσιάζει έναν πρόσωπο όπως το Πάφος, ας πούμε. Ένα παιχνίδι. Απλά θέλω να πω ότι παίζει ποδόσφαιρο. Τώρα, εν του φκένουν κάποια πράγματα όπως το φκέναν πέρσι για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον, εμάθασαν οι ομάδες. Δεύτερον, εδυναμώσαν οι ομάδες όλες. Τρίτον, ακολουθήσαν σε κιόλας, διότι παιδιά, να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Και μικρές ομάδες όπως την Πάφο και ο Άρης ευκήκαν για μένα, δείξαν ένα δρόμο. Τούτον το καλοκαίρι προσπάθησαν και άλλες ομάδες πλέον να σκεφτούν περισσότερο ποδοσφαιρικά παρά οτιδήποτε άλλο, να πούμε, και να φτιάξουν τις ομάδες. Εντάξει, είναι θέμα δείξα δρόμων. Έπαιζαν πάρα πολλά λεφτά από στα μάτια τους. Ναι, αλλά χρησιμοποιήσαν τα σωστά. Γιατί πάρα πολλά λεφτά έπαιζαν σε πολλές ομάδες κατά καιρούς. Αν δεν το χρησιμοποιήσεις σωστά, έχεις την πεζίνα. Αν δεν την βάλεις σωστά να δουλέψει, έτσι. Παραδείγματος χάρη, τέλος πάντων, δεν θα πω για την ανόρθωση, διότι είπα τα του Μπούφου κατηδία. Anyway, για να τελειώνουμε με τον Άρη. Εγώ θεωρώ ότι να δω
πώς είναι να πάει και με την Ευρώπη, να έχουμε και παιχνίδι αύριο, ελπίζω να πάμε καλά κτλ. Και ύστερα εμείς μακάρι να βρισκόμαστε εκεί. Διότι με ξεχνάτε ότι ο Άρης πάλι πέρσι εμπήκε με 6 πόντους διαφορά με τον Αποέλ στα playoffs. Και ο αγωνιστικές πριν τα playoffs ήταν 11 πόντους διαφορά από την ΑΕΚ. Τι διαφορά μεγάλη. Ναι. Θέλω να σου πω ότι αυτό το θεωρώ ότι το πρωτάθλημα εγώ άκουα τα έβαλα από το ένα, έφυγα από το άλλο στην αρχή της χρονιάς, επειδή υπήρχαν και οι δημοσιογράφοι που έφυγαν να πάρει η Πάφος, ο Άρης και ξέρω εγώ. Θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους και θα δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Να σου το απολαύσουμε. Εγώ αυτή είναι η άποψη. Εγώ, Φιλαμάκη. Ξεκινήσετε καλά με τα προβλήματα που έχετε γενικά. Στην πορεία όμως. Εντάξει, πέσαν. Η ΑΕΛ, χτες και στον ΤΕΝ, χαρακτήρισα την ομάδα ενός ημιχρόνου. Έναν ημιχρόνο με την Ομόνια, έναν ημιχρόνο με την Πάφο, έναν ημιχρόνο με την Ανόρθωση. Τι που πιστεύω εγώ είναι ότι η απειρία του προπονητή της ΑΕΛ εντύνων που της χτυπά. Και τούτο το πράγμα που ξεκίνησε η καραμέλα που μας ούσε που τα πέρσι γενικά μες στις τάξεις στα ΕΛ, εντάξει ρε παιδιά, τώρα είμαστε σε μεταβατικό στάδιο και πήγαμε στο σωματείο και έχουμε λεφτά και δεν με ενδιαφέρουν. Που τη στιγμή που φορήσουν τη φανέλα, είσαι υποχρεωμένος να παίρνεις στο γήπεδο και παίζεις map. Να με φάσει τα παιχνίδια, δυστυχώς δείξαμε ότι σε όλα τα παιχνίδια την ώρα που δεν είχαμε τίποτα πλέον να χάσουμε, επειδή είχαμε και ο κόρπι ανόρθωση μέσα 5 λεπτά και μια κότσιν και πλέον και δεν παίξαμε map αν τι γίνει. Δεν περάσουν το κέντρο. Με 10 παίχτες. Παρέθεση δηλαδή, είπαμε ότι θα συζητούμε για διαιτησίες φέτος. Εγώ θα πω τον Μαρτό μου. Προχτές για μένα ήταν διπλή κοτσινή. Να το πω και τον. Ήταν λάθος. Απλά για να ξέρει ο κόσμος ότι εμείς γενικά να σχολιάζουμε ζητήματα διαιτησίας, αλλά πολλά όμορφα κτλ. Και με τρόπο που δεν θα διαπληκτιστούμε μεταξύ μας, γιατί ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στη διαιτησία. Αλλά που για μένα θα χάλουμε τι καρδιέ. Μετά το γκολ που ακυρώθηκε προχτές του Ντία στο Premier League, μπορεί να καταλάβετε ότι παντού γίνονται λάθη. Άμα είναι καλύτερη, κάνουμε έτσι λάθη, σκέφτου. Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί. Είναι έτσι που πάει όμω, δεν εντάξει, απλά ζω να δω ότι έπρεπε να δω και τους και κοτσινίν, τους και κοτσινίν, για μένα τους και κοτσινίν, τέλος παντών. Εντάξει, και μην να πέσαμε για τέτοια όρθωση. Η ΑΕΛ τελικά το θέμα είναι που ακούω από πολλούς είναι ότι δεν έχει βάθος. Ισχύει το πρόβλημα. Όχι. Η ΑΕΛ έχει παίχτες αρκετούς που μπορούν να παίξουν, απλά πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε κάποιες εμμονές. Κάποιοι παίχτες δεν κάνουν να παίζουν 11, κάποιοι δεν κάνουν να παίζουν 90 λεπτό. Υπάρχουν επιλογές, έχεις παίχτες. Δυστυχώς ο προπονητής μας, λέω το ξανά, ο προπονητής μας φοβάται τα παιχνίδια. Είναι η απειρία, είναι το φόβος να με χάσω το παιχνίδι, δεν ξέρω, πάμε και χάνουμε τα παιχνίδια. Αν η ΑΕΛ παίξει μάπα μέσα στο γήπεδο με λίγο παραπάνω, στον τέν είπα το διαφορετικά, με ένα το που κοχώνες, μια ΑΕΛ με κοχώνες, θα πάει καλύτερα, μην μιλούμε για προάθλημα εννοείται. Να παλέψει για εξάδα, πιστεύω ότι μπορούμε, γιατί καμιά άλλη ομάδα, αν εξαιρέσω τον Άρη και την Πάφο, που οικονομικά ξεφυγάζει, οι υπόλοιποι είμαστε πολλά κοντά. Ναι, σύμφωνα πολύ. Λοιπόν, Σαλαμινάκ. Λοιπόν, πέραν που το ότι είχαμε πολλά δύσκολο πρόγραμμα για τις αρχές, βέβαια όλοι πλέον, γιατί είναι πολλά ανταγωνιστικό το πρόθυλιο μας. Είχαμε εκτός έδρας Ανόρθωση, εκτός έδρας ΑΕΚ και Απόλλωνα. Και να συνταλήσω ότι ποιες πόντο μπορούμε πρόθυλιο. Χάναμε τρία παιχνίδια, ισοχαρίσαμε και τα τρία, το ήταν πολύ σημαντικό. Αν εξαιρέσω τον μπάτσον της πρώτης αγωνιστικής που είναι η Ομόνια που ήταν πιο έτοιμη ομάδα, είχε 5 ευρωπαϊκά παιχνίδια, 4 πόσα είχε στα πόθηκια της... 5 δύσκολο ρε, αφού 4, sorry. Μεταξύ ρε, μπορεί να μεταξύ, μπορεί να έχει δίκιο. Η ομάδα στα υπόλοιπα... Κάμε τον Άρη, έχει δίκιο, 5 η Ομόνια, ναι. Η ομάδα στα υπόλοιπα παιχνίδια έδειξε χαρακτήρα και προς τιμή του προπονητή μας, γιατί πολλοί υποτιμήσαν τον αρχές της χρονιάς, ότι ήταν ο βοηθός, ότι ενάπειρος, ότι κτλ. Κτλ. Έναν κοπελό είναι τζαμε τίμιο, παλεύκει το, βγάλει ψυχή όλη η ομάδα και είμαστε περήφανοι προς το παρόν. Ποιος είναι ο προπονητής σας? Ο βοηθός του Μουρσέτη, ο Χρήστο. Το ταβάνι της Σαλαμίνας. Όπως είναι τα πράγματα, οι πλήστες θέσεις στην εξάδα πιστεύω εκκλείσαν. Αλλά ο τρόπος που βλέπω εγώ. Ναι, πολλά γλυόρα, συμφωνώ. Γιατί πρώτης αγωνιστής ως Απολλώνας, ας πούμε, ήταν κάκιστος εισαγωγικά. Και τώρα βλέπετε σας την Τρίτη, άλλος αέρας κτλ. Γιατί δεν το πω, τερπίτης πολύ και από την τρίτη ημέρα. Είδα λίγο με τον Άρη, είπες καλά. Εντάξει, αν θεωρήσω ότι μπορούμε να παλέψουμε για την εξάδα, αλλά τι διαφορά θα μου κάνει να έρθω έκτος,
με το να έρθει το 7ος. Εγώ προσωπικά προτιμώ να έρθει το 7ος, 8ος, να είμαι χαλαρός και να κάνω full focus πάνω στο κύπελ. Nice. Παρά το να έρθει το 6ο και να πω απλά ότι μπήκα στην εξάδα και δεν έκανα τίποτε μέσα στην εξάδα. Και πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Σοκράτη μου, εσυχίστηκα. Ναι, ρε φίλε. Εσυχίστηκα φέτος, δεν ήξερα όταν που δεν γράφω. Εντάξει, ρε φίλε. Ένα ξεκινήσαμε καλά, ύστερα συνεχίσαμε εν τον καλά. Οπότε το ΑΠΟΕΛ εύκολα ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Δηλαδή, νομίζω ότι έπαιξε ένα παραπάνω τέρπι που λε τι ομάδε. Έχουμε τώρα κάποια παιχνίδια που προσφέρονται τουλάχιστον να μέσα σου πάνε να είμαστε πρώτοι. Να βελτιώσουμε ακόμα παραπάνω τη θέση μας, διότι νομίζω το πρόγραμμά μας είναι πιο βατό. Παίζουμε τώρα τρία παιχνίδια σχετικά εύκολα, διότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Μετά εντάξει, να παίξουμε τον Πατήγιο, να κερδίσουμε ένα, έχουμε καμία ανησυχία. Τραπέζουμε τον Πιλαβάκι και τελευταία αγωνιστική παίζουμε τον Άρη. Οπότε θεωρώ ότι αν κάνουμε μια-δυο ισοπαλίες που τούτα όλα τα παιχνίδια και κερδίσουμε τα υπόλοιπα, μπορεί να είμαστε αμένε πρώτοι ή δεύτεροι στο τέλος του πρώτου γύρου. Εντάξει, σίγουρα τα παρέθεση, παρέθεση, πειράζει τον πολλά το άλλο podcast. Τον τρόπο του, εφάρασε. Εφάρασε, συνέχιζε. Όχι, δεν χάλασε, εφάρασε. Όχι, εγώ παρέθεση να πω το ατύχη μου ότι να σίγουρο ότι θα χαθεί, διότι και για διανόρθωση. Να το πω εγώ για την άλλη. Για διανόρθωση να σίγουρο ότι θα χαθεί, αλλά τελικά χάσει που έκανα. Έχω ρε Μαρία, εγώ να το. Εντάξει ρε φίλε, κοίταξε, σίγουρα το ΑΠΟΕΛ δεν ξεκίνησε. Τότε φάτε κανένα δεδομένο, διότι εκαρτερούσαν όλοι να πάρει το μάτσο με την Πάφο για να πάμε από κάτω να μας περιπέζουν, να αρκέψει το μορμωριτό, να ρίξει το άλλο. Μέχρι το φίλο μου Πολύμνιος, επειδή δεν μπορούν να συνεννοηθούν ελληνικά στα social media της Πάφου, εθώρουν το μέσα στο Πάφο Τευσί που γράφουν στα αγγλικά ρε κουμπάρε, για ρε φερί, σε οπότε τα ρε κουμπάρε. Είναι το μόνο site που γράφουν μόνο στα αγγλικά ρε κουμπάρε. Να έρθει η σειρά σου μετά να πει. Εντάξει, ευκάλαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε ένα πουέλ, έχουμε προβλήματα, ξέρουμε τα, δεν κρυφκούμε τα από κάτω από το χαλί. Εντάξει, στο απόλυτο μας ένα απόλυτο φίλε και οφείλει σε όποια κατάσταση και αν είναι έναν τζαμένα πρωταγωνιστή και να κερδίσει ένα παιχνίδι. Και κλείνω με έναν μήνυμα προς τον κόσμο να σταματήσουν τούτα τα Μάκης out και το ένα και το άλλο. Το ΑΠΟΕΛ είναι ο Μάκης, το ΑΠΟΕΛ είναι ο κόσμος του, το ΑΠΟΕΛ είναι η ιδέα ως ΑΠΟΕΛ, οπότε το να μην πιένεις γήπεδο διότι έχω νεύκει στον Μάκη, νομίζω να παράδειχτον πρέπει να σταματήσει. Η δικαιολογία. Πατήχη μου. Ναι. Μουρμούρας πω καλό γέρι, άκουασαι, έβλεπας εθωρούσιμες στα social media που γίνα ούλα που ελάλεστα παραπάνω είχες δίκαιο. Ευτυχώς εγώ γράφω τα μέσα στο facebook και θέλει τα κόσμος ούλο και ό,τι μείνει, ό,τι γράψω είναι και αμή μείνεις και πάντα κάτω. Τα δύο τελευταία μάτς για δείχνει μια πιο καλή εικόνα. Τώρα να πεις, εν έδρες της Σαλαμίνα σπίτι σου που να ξέρει καμιά ομάδα έχει τα προβλήματα της Σαλαμίνα, αλλά τέλος πάντων, γιατί ρίσαι να είμαι μέσα από μέ. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ χρειάζεται έναν μεγάλο αποτέλεσμα με μια ομάδα η οποία είναι να στα ψηλά. Και είναι κακό να πω ότι η Πάφο είναι να στα ψηλά. Εγώ θεωρώ ότι αν αύριο πάμε και κερδίσουμε στην Πάφο, αν πάμε και το χέρι σου εσύ, θεωρώ σε. Εντάξει, έκαμε και πέρσι και από νεσού. Είπα θεωρώ. Θεωρώ. Να καταφέρουμε να πιάσουμε. Να μου θέλεις δει. Την καρκιά μου να έρθει δεχεί. Που την καρδιά μου όμως. Αλλά που πάσε και τους και ο μόνος μας που πάσε θέλω τίποτα. Εντάξει ρε, πως θα χρήνει 43 ημερών. Τότε με οφάνε δικήματα καρέκο παρέκο μου λεπτή. Είπα θεωρώ ότι ΑΕΚ με έναν αποτέλεσμα με μια ομάδα που εντάξει τα ψηλά νομίζω να αντιστρέψει την κατάσταση. Θα δούμε στη συνέχεια. Το θέμα και το δίσκο είναι ότι η ΑΕΚ δεν έπαιξε ακόμα ντερπί, έπαιξε μόνο με τον Άρη στην πρεμιέρα. Το δεύτερο δύσκολο είναι τώρα με την Πάφο και μετά έχουμε 5-6 ντέρπι συνεχόμενα. Και όμως μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και πολλά δύσκολο για την ομάδα. Να δούμε. Τι, όχι με το ΑΠΟΕΛ ακόμα. Α, και ευχαριστώ για την Πάσα. Έτσι λάλεσαι ότι να μας δέρεις το αρένα και πέρσι και είτε και φάες του πίσε και πιες το καλό. Ναι, αλλά στο τέλος έγινε σαν και ο Μιχάλης. Τι. Εντάξει, λαλό του, λαλό, εύκαιρα μου, εντάξει. Εγώ είμαι αισιόδοξο. Φαίνεται ότι ο προπονητής που έχουμε φυσιολογικό. Σοβαρό. Έχει αλλάξει, ας πούμε, έχουν παίξει όλοι οι ποδοσφαιριστές στο ρόστερ φέτος στις πρώτες 6 αγωνιστικές. Εγώ στο τελευταίο επεισόδιο που κάναμε στο γύρισμα στην ταβέρνα, έχρισα την Πάφο πρώτο φαβορή για το πρωτάθλημα φέτος, γιατί θεωρώ ότι κάνει την πιο σοβαρή δουλειά. Ένα αφήνω τον Άρη πίσω, αλλά θεωρώ ότι η Πάφο φέτος είναι ένα κλικ πιο πάνω, γιατί ο Άρης έχει τα ευρωπαϊκά του. Και να σου πω λοιπόν, γιατί. Περίμενε ένα λεπτό. Εσύ θεωρείς ότι ο Άρης, η Πάφος φέτος είναι το φαβορί. Να σου πω κάτι.
πολύ μεγάλος ο δρόμος. Όμως, εκείνο που βλέπω είναι ότι έχω ενισχυθεί στις θέσεις που πονούσα πέρσι. Έχω φυσιολογικό προπονητή με εμπειρίες. Ακούω ότι αγαπούν τον ιδιαίτερα τον προπονητή μας οι παίχτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπεις ότι βλέπω έναν Μπρούνο ανανεωμένο, εντυπωσιακό. Είναι σαν να μου μια νέα μεταγραφή. Έχω έναν Μάγκα παιχταρά. Είπα σας το από την πρώτη στιγμή ότι είναι παιχταράς. Και όπως το αφαρέγα απίστευτος. Μάγκα. Και η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι να αγάπησει κόφκου βαθμούς πουλες. Άρα να δούμε έναν ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Που πιστεύω ότι όμως θεωρώ ότι είμαστε μέσα στις τρεις πρώτες ομάδες που μπορούν ωραία. Να. Λοιπόν, Ανδρέα Θανασίου, όπως το Αποέλ συγχύζει με η Ομονία φέτος. Ναι, κοίταξε, εμείς είμαστε στους στόχους μας, ρε φίλε. Είμαστε ένα μάτσο που την κορυφή. Είμαστε στον επόμενο γύρο του κυπέλου που είναι το Ατούμα. Ήδη. Χωρίς αγορά. Παίζουμε καλύτερο ποδόσφαιρο με τη μια μεταγραφή που παίζει στην 11η που έκαναμε ως εμέδο. Περιμένουμε να θεωρώ και τον που λέμε για την ανόρθωση και λοιπά ότι είναι πάρα πολλά κλειώρα. Δηλαδή, έκαμε και δεύτερη μεταγραφή. Ποιο? Μπέζους. Ναι, ο Μπέζους φέτος είναι Άννα, Ιάμ. Είναι αριστεύτος. Δεν το περιμένες. Ότι ο Μπέζους θα σου έφυγε φέτος. Μα εκείνο που βλέπαμε πέρσι, ότι εκείνο που βλέπουμε φέτος, ρε φίλε, εμποδηγεί στον ουρανό. Δεκάρι. Εμπαντέ και νοδίμος αφού στο βέβαιο. Που έπρεπε να προσαρμοστεί. Εσάς πέσαμε στις πύρες. Αμπέζους πέρσι μπορεί να πιάνει η Ομόνοια. Ήταν για να παίξει ρε φίλε, όπως είπε ο Σοκράτης, το Αποέλ και η Ομόνοια είναι ομάδες που πρέπει να είναι ας πούμε, να είναι όσα προβλήματα και να έχουν. Δεν ξέρω αν ευκούν κάποιοι παίχτες που ακόμα δεν παίξαν, πολλά μαύρο το σκηνικό με τις μεταγραφές. Με ο προγραμματισμός μας ήταν κακός, πάλι ακόμα μια χρονιά. Κάπου ένι, κάπου ένι, αλλά... Εντάξει, ο Σίμος έφερε και ο Σίμιτς που είναι καλός. Εξίας νομίζεις, νομίζεις ότι ποιος έδειξε να μπαστούσε. Ναι, είναι έναν επίπεδο πάνω. Απόλλωνας. Απόλλωνας. Είδαμε όλοι πώς ξεκίνησε η ομάδα φέτος, ήταν δράμα η κατάσταση. Πολλά τα αρνητικά σχόλια πας στην Κερκίδα. Εμείς, σαν οπαδοί μας τα δίπλα, διέγαμε πόσα σιλιά εσείς ότι γιατί ήμασταν για μένα και απογοητευτήκαμε. Ευτυχώς άρχεψε να στρώνει η ομάδα. Όπως είπε πριν ο Πιλαβάκης, για μένα, αν είμαι 38 χρόνια, ήταν το χειρότερο ντέρπι από όλο να έλπουδα στη ζωή μου. Οι Κερκίδες ήταν 10 στα 10 όμως, οι δυο Κερκίδες. Ακριβώς. Και αμέσως καταλάβαινες έναν από όλο να έλ. Και πιάσαμε και τον ντέρπι που γίνει την ημέρα από όλο να εξύπνησε, ήταν μεγάλο μπούστ. Με τον Άριν προχτές, όσοι ήταν το παιχνίδι, εμείς εσβήσαμε πας στην Κερκίδα. Ήταν έναν από όλο να πετά. Ήταν απίστευτος, ενώ πάντα ήταν υποτονικός, επετούσε. Ένα πράγμα που έχουν όλες οι ομάδες της Κύπρου οι μεγάλες φέτος, και respect σε όλους τους οπαδούς της Κύπρου. Είναι και αμέσως όλοι οπαδοί και φωνάζουν, βγάλουν την ψυχή τους πας τα πέταλα όλοι και μπράβο σε όλους τους οπαδούς. Για μένα πρώτο φαβορί φέτος, George μου, θα είναι η Πάφος και ο μοναδικός λόγος είναι ένας, ενώ μεταξύ Άρη Πάφου. Οι άλλες ομάδες, παιδιά κακά τα ψέματα, αν θα διεκδικήσουν το πρόθυμα λόγω του κόσμου τους. Σε θέμα budget είναι οι δύο αισθητικοί ομάδες. Αλλά Αβάλλον, Ανόρθωση πρώτη, Αποέλ, ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ομόνια, Απόλλωνα, παιδιάκαμε Ευρώπη νούλες. Στο ευρωπαϊκά επεξάμενο ομίλους, την πρώτη χρονιά νουλί μας, τερματίσαμε δεύτερη τρίτη. Εν αντέξαμε το πρόγραμμα Ευρώπη Κύπρος, Ευρώπη Κύπρος. Το Αποέλ αντέξαμε. Εμείς πέμπτη. Όχι, πρώτη χρονιά δεν το αντέξε και ποιο είναι το πρωτάθλημα το 12. Όχι, ήταν τη δεύτερη φορά μου διαπονή. Ήταν η δεύτερη φορά. Αν το Ιωμόνια δεν είναι η χρονιά ρε πάλι. Ναι, οι πρώτες μας χρονιές που μπήκαμε όλοι οι Ευρώπη είναι και κανένα στο πρωτάθλημα. Το θυμάμαι το πολλά. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης να δυσκολευτεί να συνεχίσει και στην Κύπρο. Αυτά από μένα θα δω στη συνέχεια. Μπορώ να κλείσω μαζί σου. Εν επίδειες που το κάνουμε για να σας κάνεις quiz. Έτσι εντάχει. Να πω του φίλου μου του Πολύμνη ότι καλός ο προμονητής σας.
διότι ήταν κλειστός στην ανόρθωση και επειδή έθελε να φύγει ο Γκερέρο, ήρθε στην Πάφο με 100.000 περισσότερες. Είναι καλός όμως. Τι εννοεί με τον Γκερέρο. Ένα πάνε με τον Γκερέρο και ήθελε να φύγει ο Γκερέρο που είναι μάγα για να έρθει. Εγώ πάντως πάω τον Γκερέρο. Νομίζω κανένας μας να περιμένει ότι η ανόρθωση να κάνει τέτοια πορεία. Εγώ που έβλεπα από το καλοκαίρι θεωρούσα ότι η ανόρθωση να έχει λίγο πολλά τα προβλήματα του Αποέλ και της Ομόνια και λίγο τα Απόλλωνα. Αλλά έδειξε ότι έχει μια σοβαρή κατάσταση. Δεν ξέρω αν είναι συγκυριακό. Δείχνει ο Πριέτο ότι κάνει εξαιρετική δουλειά με μικρό μπάτζετ. Ως τώρα ο μόνος που είναι με ερωτηματικό διότι ήρθε τελευταίος ενώ Κασάμα. Συν ο άλλος που τον είδαμε, ο Μοσουντά, που ήρθε προχτές, παίχτης που έζησε στη Τσέρσα, αλλά πολλούς τραυματισμούς. Παρόμοιας φύσης, παίχτης με τον Γουαγέ, που είσαι και εκείνος πολλούς τραυματισμούς. Πώς τον είπες? Γουαγέ. Όχι, το προηγούμενος. Μοσουντά. Αν είπες το Μοσουντά. Ναι. Σε είσαι. Πότε έπαιξε ρε, είσαι Τσέρσα, ψεφταρά. Και ο Μωράης έπαιξε στη Chelsea, πάμε! Όχι, έπαιξε. Μα σε ποια Chelsea, πάμε! Το λοιπόν, που διαμένει εκεί, η ομάδα δείχνει να είναι ομάδα προπονητή. Ένες οι μονάδες, ελπίζω ότι ο Γκερέρο όντως έτσι θα μας λείψει, διότι παίζουν σαν ομάδα και όχι βασίζονται πάνω στον έναν παίχτη. Ναι, ένα μεγάλη απολία, διότι είναι ο πιο ποιοτικός μου παίχτης στο ρόστερ. Και όμως θα σου λείψει. Λέω ένα απολία, αλλά έμπαιζουμε ατομικά πάνω στον Γκερέρο να βασίζουμε συνέχεια. Εντάξει, ο προπονητής σου είναι είχαμε εξήμως, εμείς έτσι. Για αρχή μια μεταγραφή που τα πέρσι ο Φερέιρα, που δείχνει να εγκληματίζεται με το. Και ελπίζουμε ότι ο Γουαρίς να ανέβει. Ο Γουαρίς έκανε 53 μέτρα μετά από ελεγγύες που... Ο Καστέλ που ελαλούσαμε... Εντάξει, δεν μας πιζουλίνει ούλη την 18η. Φκένουν στην ούλη παίχτες μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής θέλω να... Από όσα είδαμε που ούλες τις ομάδες σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα νομίζω επέξαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο σε όλο το χρονικό διάστημα γίνο. Θεωρώ ότι φαβορή είναι πιο λόγω ποιότητα, λόγω βάθου, λόγω. Και όπου για μένα εκεί ερχόμαστε οι υπόλοιποι. Εντάξει, τώρα εμεί έχουμε και κάποια προβλήματα πάλι διοικητικά. Αρέσκει μου που θεωρείτε Πάφον, Άρη, Φαβορή. Εγώ δεν το θεωρώ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ. Πρέπει να τώρα να συμφωνούμε. Όλε οι ομάδε. Λόγω ποιότητα και βάθου. Εντάξει, οκ, να δούμε. Θα σου με φιάμε για εσού να μόνο σου. Φυσικά είσαι τυχερό που ερχόμαστε μετά. Εγώ μετά. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Καλωσορίσαμε όλοι. Θα είμαστε καλή ολόκληρη τη σεζόν. Περιμένουμε comments. Βιντεάκια, comments, βιντεάκια. Πού σε ποια κάμερα μιλάω, μπράβο, και τα comments και καμπανάκι. Σε ποια κάμερα, ρε, σε ποια κάμερα σιωπάς. Άντε, φιάμε. Πάμε στο Παρτίζαν, Άντε. Φιάμε.